Ο Γιώργος και εγώ έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλές συναυλίες, αλλά νομίζω ότι αυτή... Φαίνεται ότι αυτή θα είναι από τις καλύτερες, μη σου πω καλύτερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την αγάπη. Θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα κλάψουμε πάρα 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 πολύ. Και πώς γίνεται όταν το λέω αυτό, όλοι να γελάνε. Αλλά και την ώρα όμως, παιδιά, θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη σε αυτά. Στον πόνο θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να με χειροκροτήσετε με όλη σας την αγάπη και την καρδιά, αυτούς τους εκπληκτικούς μουσικούς, αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Για την ομορφιά δεν θα σας ειδικήσω. Η ομορφιά είναι αυτά που έχετε. Μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε Θεοδωρίδου, μισό λεπτό. Συγγνώμη, είμαστε από το ΣΔΟΕ. Μα παιδιά, τι έγινε, μας την πέσανε. Όχι, μην ανησυχείτε, ένας μικρός τυπικός έλεγχος, να συστηθώ. Ιγνάτιος Γιαλαλαΐς. Ναι. Θα τελειώσουμε γρήγορα. Καταρχήν, πείτε μου, είστε μόνοι σε συναυλία, τραγουδάει κανείς άλλος, τι είναι. Τι μόνοι μου, κύριε Γιαλαλαΐ. Ω, τραγουδιστή, είσαι το παλικάρι. Τα λέει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Σιγά, κύριε Θεοδωρίδου, το λέτε λες και είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Χαίστηκε φατμές στο γενή τζαμί. Τέλος πάντων, κύριε Θεοδωρίδου, για να τελειώνουμε. Έχετε σπίτι στο όνομά σας. Έχω δύο σπίτια. Α, δύο σπίτια. Πολύ λογικό. Η Θεοδωρίδου είσαι. Δεν θα έχεις δύο σπίτια. Εσύ ρε χαλιαμπάλια, έχεις σπίτι. Εγώ νοικιάζω ένα. Α, νοικιάζεις. Γιατί ρε χαρά μου φάει, νοικιάζεις. Δεν μπορούσα να πάρεις ένα σπίτι. Τικμήριο θα πληρώσεις. Εδώ η γυναίκα πήρε δύο σπιτάκια να έχει που την κεφαλή κλείνει. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς δύο σπιτάκια. Είναι δύο μεζονέτες. Και τι, κύριε Θεοδωρίδου, ίσα-ίσα που θα πάρετε και επίδομα. Οι μεζονέτες είναι επικίνδυνες. Επικίνδυνες. Ναι, ρε, επικίνδυνες. Ανέβα, κατέβα, τίμουν την ταπουδάρια, σπονάνε τα γόνατας. Είσαι κάτω, καμπινές είναι πάνω, με χανέβεις, χέστηκες. Εσύ τι σπίτι έχεις. Εγώ έχω ένα τριαράκι. Τριαράκι. Το λες και τσαχπίνει και πλοίο λόγος. Τριαράκι. Γιατί ρε, γκαρσουνιέρα δεν σε έκανε, τούτες τριαράκι, μπάλα θα παίξει. Φιλοξενώ και τους γονείς μου κάποιες φορές. Φιλοξενείς, παράνομη φιλοξενία, 300 ευρώ πρόστιμο. Απόκρυψη φυσικών προσώπων σε περίπτωση απογραφής, 600 ευρώ πρόστιμο. Πέρασες με κόκκινο, 800 ευρώ πρόστιμο. Μα δεν πέρασα με κόκκινο. Θα περάσεις, εγώ βαγώ. Εδώ η γυναίκα πήγε, πήρε δυο ψωρομιζουνιτούλες, δεν πήρε και τσβιλάρες με τις πισίνες. Η αλήθεια είναι, κύριε Ιγνάτιος, είπαμε. Ναι. Έχω και μία πισίνα. Πολύ με δυσκολεύσει, Μανώλα, πιστεύω. Τώρα. Όταν λέμε πισίνα, δηλαδή, πώς είναι η πυρέπο. Κοίτα, νομίζω, γιατί δεν είμαι σίγουρη, επειδή το μακροβούτι δεν είναι και το καλύτερό μου, νομίζω ότι είναι 25 επί 5. Καλά, 10x15 τώρα, εντάξει. Αυτό δεν είναι πισίνα, κύριε Θεοδωρίδη, αυτό είναι γούρνα να πλύνετε τις φλουκάτες. Πισίνα τώρα έχει ο καθένας. Τώρα εδώ που τα λέτε, κύριε Γιαλαλαΐ μου, και ο μπουζουξής μου, το τονίζω, ο μπουζουξής μου, έχει πισίνα. Έχεις εσύ πισίνα, ρε. Και όταν βουτάς το νερό, πού πάει. Α, καλαμπούρια. Τέλος πάντων, εντάξει, κύριε Θεοδωρίδη. Μια πισίνα έχει το κάτω-κάτω, δεν έχει την κυτρία αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι έχω και τρία αυτοκίνητα. Μας γάμισες. Τρία. Πόσα είπε, ρε. Τρία. Θα τη φας και να είναι. Τρία. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, η Θεοδωρή. Έλα εδώ, καλέ, μην πας βόλτα. Έλα εδώ. Η Θεοδωρή εδώ είσαι. Τρία αυτοκίνητα θα έχεις. Ένα μονό, ένα διπλό, ένα ημίδιπλο. Εσύ, ρε, Παπαμητούσα, έχεις και ένα αυτοκίνητο. Ένα μικρό αμαξάκι έχω κι εγώ. Μικρό, ρε, και το λες έτσι, απλώς τεκμήρω, τα μικρά είναι που κάνουν όλη τη φασαρία. Μπες, γες, την κίνεις, δεξιά, αριστερά, κόντρα, παξιμάδι, αυτά τα πληρώνεις όλα, τελείωση. Τεκμήριο. Άκου μικρό, του λέει και με έχω ένα μικρό. Κύριε Θεοδωρή, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από εδώ και από τις δίσκες, έχετε απαλού έσοδα. Άστα, κύριε Γιαλαλαΐ. Άστα. Τι. Τίποτα. 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 Ό,τι βγάλετε από εδώ και από τις δίσκες. Ό,τι βλέπεις εδώ σήμερα. Ας το κάνω. Και πουθενά άλλο, έτσι αυτά. Και με το λέγανε. Θεοδωρή, είναι πολύ χάλια οικονομικά. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, τόσο χάλια. Κι είσαι και η μάνα με παιδί, α. Με δύο παιδιά. Δύο παιδιά. Δύο. Θα τρελαθώ. Παιδιά ή κορίτσια. Κορίτσια. Α, κατάλαβα. Δηλαδή, σπούδα στα πρίκη, στα άστο και θα το ζητώ. Θα πάρει και επίδομα άγαμη μητέρα. Καλό, δεν είμαι άγαμη. Παντρεύτηκα δύο φορές και απλά χώρισα. Αφού χωρίστε κατά γάμη, ήταν. Δεν πειράζει, δεν πάρει και επίδομα. Δεν το συζητώ. Εσύ, τσίπνα, εσύ λέω. Βγάζει από πουθενά άλλο ή ό,τι βγάζει από εδώ. Εγώ δεν κάνω άλλη δουλειά, τραγουδάω μόνο. Α, δεν κάνεις άλλη δουλειά, χαρά μου φάει. Δεν μπορούσα να μάθεις μια τέχνη, να κάνεις μπουζί, πλατίνες, κουμπί, κουμπότρυπα, κάτι. Α, ξέχασα. Yeah. Γράφω και τραγούδια. Ξέχασες. Ξέχασες και του λες έτσι. Ξέχασες. Και εγώ ξέχασα. Τι.
Και εγώ ξέχασα. Εσύ δεν πειράζει. Έλα, τι έπαθες, μάρα. Τι έγινε. Πήγα μία φράση και αυτή λάθος την έκανα, ρε παιδιά. Χειροκροτήσα γιατί το χάλασα. Δεν πειράζει. Και καταγράφει και θα μείνει στην ιστορία σήμερα, βρήκε πάνω από μας. Το οποίο δεν θα γίνει. Εσύ δεν μοιράζει που ξέχασε. Αλλά για πες τώρα, τι ξέχασε. Τώρα εδώ λοιπόν λέω. Ξέχασα λοιπόν ότι έχω και άλλο ένα σπίτι. Αλλά είναι το πατρικό μου, το έχω εξαδιαιρέτει με τον αδερφό μου. Και έχω και δίπλα άλλο ένα μικρό σπιτάκι. Τι ωραία του είπε, σαν την Εκάβη του χρόνου, επίδαυρο! Χειροκροτήστε γενιά την Αταλέντο σήμερα! Νατάσα Θεοδωρίδου! Με έχει όλη τσατάκι σήμερα. Να σου πω. Σαν πολλά μαζεύονται. Μήπως. Καλή, γύρω από εδώ! Κοιτάει κατά εκεί. Το στυλ. Μήπως, επειδή μαζεύτηκαν πολλά, να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι, να συζητήσουμε, να αφήσουμε εδώ το παλικάρι να τραγουδήσει, να βασανίσει τον κόσμο και να πάμε εμείς να τα πούμε. Και να σε πάμε δυο μας. Και ξέρεις πώς σε πάμε, ε. Πάμε στον Άδωνη για καφέ που μπουζούκια. Γι' αυτό δεν πάω. Έχετε μία φωνή εξαιρετική. Ευχαριστώ. Ναι, η φωνή σας έχει ένα μέρος. Ευχαριστώ. Ναι, είναι μία φωνή. Ευχαριστώ. Εσκάστηκα, ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ, ρε. Δεν τελείωσα. Είσαι καταπληκτικός, αγόρι. Καταπληκτικός και έχεις και ένα παρουσιαστικό. Είσαι μπουκιά και συγχώριο. Για την ακρίβεια είσαι μόνο μπουκιά. Και να φανταστείς, εγώ δεν ακούω καθόλου λαϊκά. Μα δεν τραγουδώ λαϊκά. Γι' αυτό δεν ακούω. Να συστηθώ, είμαι η Έλλη. Έλλη, τη στάει τι την έχετε. Χεσμένη. Η κυρία ποια είναι η θεία σας. Όχι και θεία μου, για δείτε. Δεν σας θυμίζει κάτι. Για να σε δω, για γύρω από εδώ. Γύρω από εκεί. Για σκύψε λίγο. Καλέ, εσένα δεν σε είδα πέρσι στα κούλουμα στο τσίρκο. Καλέ, σε ποιο τσίρκο. Έλα βρέλη, κοίτα την καλά, δείξε λίγη προσοχή. Εσύ τι θα δείξεις. Μάτε καλά να δείξω. Συγγνώμη, καλή του. Ναι, 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 τώρα την κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα, μωρή, ποιο είσαι. Γράτε, επιτέλους. Η Μαρίκα, η κουτσή της Ευτέμης ως η χώρα. Που την πιάσανε καβάλα στην καβάλα στα λιμάνια. Στα λιμάνια. Στα λιμάνια του Φαρών Ιρυπέ. Βρέλη. Βρε Γιώργο. Βρε Γιώργο. That's right. Κοίτα την καλύτερα. Από αλλού την γνωρίζεις. Σίγουρα δεν την έχω δει στο τσίρκο. Όχι πια. Α, τσατίστηκε. Είδες, μωρέ, τον άνθρωπο αυτά που λες, τώρα έχεις βγάλει από τα ρούχα του. Σκάσε, μωρέ, αυτό θέλω. Αν τσατίστηκε, ρίξε μου και καμιά σφαλιάρα, δεν πειράζει, δεν καταλαβαίνω εγώ. Όχι, Έλλη, γιατί να σε χτυπήσω. Γιατί λένε ότι μετά από ένα καυγά ακολουθεί. Με κάνουμε push-ups. Τέλος πάντων. Η γυναίκα τραγουδίστρια είναι. Τραγουδίστρια. Αχ, μισό λεπτό το βρήκα! Για σήκωσε ψηλά το χέρι σου! Ναι, για πες αγία, 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 φουέγκο! Λοιπόν, ποια είναι! Σίγουρα δεν την έχω δει στο τσίρκο! Λοιπόν, για να τελειώνουμε τώρα με αυτή την ιστορία, είμαι η Νατάσα, η Θεοδωρίδου. Κύριε, με ξέρουν. Καλή Νατάσα είσαι! Ναι, καλέ! Χαίστηκα! Πού να σε ευχαριστώ! Πάτε όλες, πειράζετε τις μούρες σας! Σε λίγο τα σφαγίσματα θα σας καταλαβαίνουμε! Σφαγίστηκες! Τι καλέ! Θέλω να σου πω... Τι! Ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα! Κορίτσια, τι λέτε. Ελέγχει καμία μαλακία να περνάει η ώρα. Μπορείς.
είναι κλακάς! Δεν θα σου πει κάτι! Εγώ έρχεται να σου πω κάτι, μπορείς να γνωρίσω τα φώτα! Λοιπόν, να σου πω, συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο! Σταμάτη, γόρι μου! Περιμέσαι! Α, τη σκότωσα! Δεν σου είπα το όλο μου το όνομα, με λένε Έλλη Κουνέλη. Συγγνώμη, Κουνέλη το επιθετώ. Κουνέλη είναι αυτό που πνίγω. Φαίνεται αυτό να ξέρεις. Στόμα! Καλά λένε ότι είναι πολύ κακιά αυτή! Να σου πω, αν θες να ξέρεις εγώ στο κολονάκι... Καλά, μαζέψε την! Δεν καταδέχομαι, εγώ με το κολονάκι! Και στο κολονάκι έχω δύο μαγαζιά δίπατα. Δίπατα? Ναι, μωρί, είμαι κάτι πάτος να! Φαίνεται, θέλω να ξέρεις πάντως, προσπαθώς να μας άκου, μωρί, πως είπε το μου! Λιώνω! Κοίτα τον, κοίτα τον, κούκλος είναι. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ όμορφο παιδί, καλό παιδί και έχει κάτι μάτια μπλε. Αλήθεια μπλε είναι, εγώ τα πέρασα για μουσταρδί. Άσε μας βάλει να μας πει στην αμάτια, εγώ τον έχω σκρίσει από το κινητό μου. Έλλη μου, όπως βλέπεις όμως πρέπει να συνεχίσουμε. Ναι, 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 συγγνώμη, συγγνώμη, αγόρι μου, φεύγω, 6944-285-20. Τι είναι αυτό? Το νούμερο από το κινητό μου και σκουφά 64. Αυτό? Το νούμερο από το σπίτι μου και σε 3. Αυτό? Το νούμερο από το σουτιέ μου. Έλλη μου, για να μην σε κουράζω... Όχι! Κούρασέ με! Κούρασέ με, αντέχω! Αντέχω, κούρασέ με! Είμαι σκληρό καρύδι! Το λένε! Η Έλλη είναι από τα σκληρά καρύδια και με τα μεγάλα μάτια! Κούρασέ με! Με έχουν κουράσει κι άλλοι τραγουδιστές! Ο Πρίσλεϊ! We beats now or never! Και του λέω τι never, καλέ, now! Now! Λοιπόν, Έλλη μου, άσε να μιλήσω. Εγώ είμαι αλλού. Τι είπε? Είπε ότι είναι αλλού. Είπε ότι είναι αλλού. Αλλού. Λου. Εσένα σίγουρα δεν είσαι στο τσίρκο. Είπε αλλού, αλφα, λάμδα, λάμδα, όμικρον, ύψιλον. Είπες αλλού. Ναι, το είπα. Μη σε παίρνει από κάτω. Και τι να με πάρει από πάνω. Ούτε από κάτω με παίρνει, ούτε από πάνω με παίρνει. Γενικά δεν με παίρνει. Έλλη μου, μη στεναχωριέσαι. Νατάσα μου, άντε μου στο διάολο. Έλλη, εγώ να βοηθήσω ήθελα. Ναι! Τι ναι. Μας ξεφύγησες κι εγώ πάλι να βοηθήσω θέλω. Άμα θες να βοηθήσεις, επειδή αυτός είναι αλλού, πες μου με την ορχήστρα τι παίζει. Α, δεν ξέρω, ανάλογα τι... Τι. Τι ζητάς. Τι ζητάω, εγώ το πάντα ζητάω, δεν με βλέπεις. Λοιπόν, κοίτα, θα ρωτάω εγώ και είστε μου λες. Για πες μου, εκείνος ο ψηλός, τι ώρα τελειώνει? Σε καμιά ωρίτσα. Α, σε καμιά ώρα. Αυτός! Εκεί με το γυαλί, τι ώρα τελειώνει? Σε καμιά ωρίτσα κι αυτός. Κι αυτός σε καμιά ώρα. Εκείνος εκεί ο ψαρομάλης που το ένα πιάνω καβαλάει τ' άλλο. Τι ώρα τελειώνει? Εκείνος αργεί να τελειώσει. Αυτόν θα πάρω! Μη το συζητάμε! Αυτόν θα αργεί να τελειώσει! Αγόρι μου, ό,τι ώρα τελειώσεις όπως θα λιώσεις, εκεί θα είμαι στους σεκιουριτάδες. Μαέστρο μου, δίπλα στους σεκιουριτάδες θα είναι. Δεν είπα δίπλα, πάνω στους σεκιουριτάδες. Λοιπόν, αποχωρώ, αλλά πριν αποχωρήσω, θα σου δώσω μία τελευταία ευκαιρία. Μία. Ναι ή όχι? Όχι. Πίσμα. Μία ακόμα μικρή. Μία μικροπούτσικη ευκαιρία. Ναι ή όχι? Όχι. Όχι. Δύο είπαν όχι που ζηλεύουν που χωράει γάμπα. Όλοι άλλοι είπαν ναι. Όχι. Όχι και το τελευταίο είναι όχι. Θα απομακρυνθούμε λίγο. Να συνεχίσεις εσύ και στο τέλος θα τον πείσω. Έλα, γόρι μου, έλα, σου. Έλα, σε εξηγήσω. Έλα, έλα.